Λοιπόν, δυσλεξία. Λόγω της οξυδέρκειας ενός ατόμου που πιάνει με μεγάλες ταχύτητες πράγματα, ο εγκέφαλος λειτουργεί, μάλλον όχι, ο νους λειτουργεί, πάλι αυτό θα το δείτε στο λευκό το βιβλίο που αναφέρουμε στην ψυχή, στον εγκέφαλο, στο φυσικό σώμα, στο πνεύμα. Ο εγκέφαλος λοιπόν είναι ένας μηχανισμός. Ο νους λειτουργεί με ταχύτητες υπερβατικούς, πέραν της διανοίας του ανθρώπου. Οι ταχύτητες που καταλαμβάνει, ας πούμε, και πιάνει μηνύματα, τις περνάει μέσα από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος έχει μία δυνατότητα α μέχρι ε. Όταν οι δυνατότητες του εγκεφάλου δεν μπορέσουν να καταγράψουν ταχύτητες λάμδα, μη, νι, ξι, ο εγκέφαλος τι κάνει? Ναι, μεν πιάνει τα μηνύματα, τις εντολές, αλλά δεν μπορεί να τις αναλύσει και δημιουργεί ένα βραχυκύκλωμα στην κινητικότητα της γλώσσας και των χεριών, με αποτέλεσμα το παιδί να μπερδεύει τα γράμματα και να βάζει το γράμμα το οποίο είναι Παναγιώτης, να βάζει το Απναγιώτης, να το μεταθέτει έτσι, λόγω της ταχύτητας. Το να γράφει και να γράφει, ας πούμε, άλλα αντάλλων, τις λέξεις, τα γράμματα, να τις βάζει το, αυτό που είναι μπρος, να το βάζει πριν ή το πριν μετά, και να υπάρχει αυτή η δυσλεξία, δηλαδή το μπέρδεμα της αρμονίας των γραμμάτων. Αυτό δεν είναι ασθένεια. Είναι λάθος να θεωρούν κάτι τέτοιο. Το άτομο αυτό είναι υπερβολικά ευφυές και πρέπει να προσεχθεί, διότι μπορεί όταν το βάζετε να γράψει, εγώ παραδείγματος χάρη, τα βιβλία μου δεν τα γράφω, σας το είπα και την άλλη φορά. Δεν μπορώ να γράψω, οι ταχύτητες είναι τέτοιες που το χέρι μου κάνει καρδιογραφήματα. Και τι κάνω? Μιλάω σε κασέτες και τα δίνω σε 5 φιλόλογους και παίρνουν τις κασέτες, τις αναλύουν αυτά που λέω και τα βάζουν σε μία συντακτική αρμονία και γράφεται το βιβλίο. Είναι αδύνατον εγώ να κάτσω να γράψω. Εδώ μέσα που μιλάω από το Facebook, εγώ μαρτυρώ, σας μιλάω στη ζωή, στη ζωή μου, στην Αγία Τριάδα. Μαρτυρώ, δεν μπορώ να γράφω και κάνω λάθη φρικτά, τα οποία γνωρίζω ορθογραφία. Δεν μπορώ, κουράζομαι, μα πάρα πολύ. Εγώ έχω το χάρισμα του λόγου, δεν έχω το χάρισμα του γράφην. Αυτό πείτε το ότι είναι μια άλλη μορφή δυσλεξίας που έχω εγώ. Η υπερβολική ταχύτητα λόγω αντίληψης ιδεών που πάμε να τις υλοποιήσουμε σε τρισδιάστατες καταστάσεις και προβολές είναι αυτή που λέμε δυσλεξία. Το δυσ με ύψιλον, όποτε μπαίνει μπροστά από ένα όνομα, οι Πυθαγόροι έφτυναν όταν άκουγαν τη λέξη δυσ. Βάλτε τη λέξη δυσ σε οποιοδήποτε όνομα. Δυσμορφία, δυσαντερία, δυσλεξία. Όπου μπαίνει το δυσ, δημιουργεί μία ταυτότητα αρνητική στο όνομα επίθετο που μεταδίδουμε ή μεταφέρουμε. Δυσαναλογία. Όπου μπαίνει το δυσ, οποιοδήποτε όνομα βάλετε το δυσ. Δυσκοβολία. Εκεί είναι με γιώτα, δεν είναι έτσι? Μιλάμε το δέλτα ύψιλον σίγμα, δυσ. Λοιπόν, αυτή είναι η δυσλεξία. Τα δάχτυλα δεν μπορούν να κινηθούν με τις ταχύτητες που ο εγκέφαλος τους δείχνει, διότι το μήνυμα που παίρνει είναι τόσο ταχύτατο που δεν μπορεί. Καλό λοιπόν θα είναι τα άτομα αυτά να μην τα παρεξηγείτε και να μην τα θεωρείτε ότι χάνουν κάπου, διότι δεν χάνουν καθόλου. Είναι υπερβολικά ευαίσθητα όντα. Και χρειάζεται ένας τρόπος ώστε τα άτομα αυτά, διότι το άτομο δεν ξέρει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και αρχίζει και κομπλάρει και αισθάνεται κομπλεξικό το άτομο και αρχίζει και απομονώνεται από τα άλλα άτομα και είναι μέγα κακό, διότι αυτό το άτομο είναι ευφυέστατο
και μπορεί να βοηθήσει όλα τα άλλα άτομα της κοινωνίας του. Λοιπόν. Σωστό. Να σου πω τώρα κάτι. Το ρωτάει...